μαζί μας ο Γιάννης Κουσάνας μετά τον ντέρμπι της Αθήνας για το δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Coach, μια ισοπαλία 1-1 στην Ιωνία με την ομώνυμη ομάδα. Η ομάδα σας περίπου σαν να ένιωσε ένα ντεζαβί με πέρυσι, όπου στο δεύτερο ημίχρονο είχατε κυριαρχήσει απέναντι στην Ιωνία και φέλος πάλι στην ισοπαλία. Αυτή φορά με γκολ 1-1. Οι δικές σου σκέψεις μετά από αυτό το παιχνίδι? Σίγουρα, σαν αποτέλεσμα δεν μας χαλάει, να το πω έτσι λαϊκά. Πάντα παίζουμε για την νίκη, αλλά και η ισοπαλία σε έναν ντέρμπι εκτός έδρας δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα. Βάσει βέβαια εικόνας, βάσει ας το πούμε έτσι πιο ευκαιριών στο δεύτερο μήνο, θα μπορούσαμε να το πάρουμε το παιχνίδι. Είχατε έτσι αυτό που λέμε και κάποιες σκέψεις σχετικά με το περσινό παιχνίδι? Δηλαδή πάνω κάτω και το πρώτο ημίχρονο ήταν κάπως ίδιο με τις λίγες φάσεις που υπήρχαν, και στο δεύτερο ημίχρονο με μια πιο επιθετική έτσι τάση και με τον Ευθυμίου να μπει στο τελευταίο 20 λεπτό, είχατε τις ευκαιρίες να κάνετε το διπλό πέσα σε μια Ιωνία που ήταν τελείως διαφορετική σχέση με την πρεμιέρα. Όχι, δεν σκέφτηκα κάτι τώρα. Άλλη χρονιά πέρυσι, Γιώργο, άλλη φέτος. Αυτό που σκεφτόμουν ήταν η ροή του παιχνιδιού. Σίγουρα όταν πέσει ένα ντέρμπι, μια λεπτομέρεια μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Εντάξει, νομίζω ότι θα μπορούσαμε εκεί στην κεφαλιά του Βουρτζίδη. Ήταν μια, ο αντίπαλος του Πουλκίπερ έκανε μια πολύ καλή απέκρουση. Γενικά είχαμε μια καλύτερη παρουσία από τον αντίπαλο. Στο πρώτο μήχρο βέβαια μπήκαμε λίγο νοθρά μέσα στο παιχνίδι, χωρίς να πούμε ότι έγινε κάποια κλασική ευκαιρία από τον αντίπαλο, αλλά νομίζω ότι ήταν λίγο καλύτερος από εμάς ο αντίπαλος. Τα ντέρμπι συνήθως κάπως έτσι πάει σε λεπτομέρειες, οπότε δεν έχω να πω κάτι το ιδιαίτερο στο κομμάτι αυτό. Θεωρείτε ότι η διακοπή που υπήρχε περίπου 5 λεπτά πριν φτάσουμε στα 90 έπαιξε και αυτή τον ρόλο της, ώστε να υπάρχει εκείνη τη στιγμή έτσι μια διαφορετική εικόνα? Γιατί είδαμε και την Ιωνία να απαιτείται κατευθείαν μετά τη διακοπή. Δύο ανάγνωσες. Από τη μία, τα παιδιά που έχουν παίξει όλο το παιχνίδι παίρνουν κάποιες ανάσες. Από την άλλη, μπορεί να βγεις λίγο από το ρυθμό σου. Αυτές νομίζω είναι μεγάλες λεπτομέρειες για να συζητάμε στο επίπεδο αυτό. Ωραία. Λοιπόν, έχετε αυτή την ισοπαλία εδώ στην Ιωνία. Τώρα έχετε τη Δόξα Βίρων εντός έδρας. Είναι ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που και εκείνη ψάχνει να βρει τα πατήματά της. Έχοντας αλλάξει τα πάντα το φινό καλοκαίρι, έχοντας και εμείς επιστρέψει στην Αθήνα από τη β' κατηγορία. Η δική σου εικόνα? Ναι, δεν διαλέγουμε παιχνίδια, Γιώργο. Όταν θες να κάνεις προστατισμό και θες να είσαι ψηλά, πρέπει πρώτα τα μάτια να τα βλέπεις με το ίδιο μάτι. Θα πάμε να μας δούμε αύριο, να ξεκουραστούμε, να δούμε τι προβλήματα έχουμε και σιγά σιγά να φτιάξουμε την ομάδα για το Σαββατοκύριακο. Πολύ ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Κουσάνα για την παρουσία εδώ. Μετά την ισοπαλία 1-1 της ομάδας του Γιάννη Σιλιούπολης απέναντι στη Νέα Ιωνία στην ομώνυμη πόλη. Καλό βράδυ, coach. Να είσαι καλά, Γιώργο.